Πρέπει να πάω να υποδεχτώ την καλεσμένη μας. Δυναμώστε τη μουσική. Φιλοξενούμε σήμερα τη Γιώτα Δαμιανού, αλλά περίμενε Γιώτα, μην βγεις. Έλα, έλα. Ω παιδί μου, σιγά σιγά, γιατί εσύ να μας ρίξεις το σκηνικό όλο κάτω. Έλα από εδώ. Έλα από εδώ και μετά τι θα κάνουμε χωρίς σκηνικό. Έλα. Καλώς ήρθες. Έλα, έλα από εδώ. Από εδώ. Έλα. Έχω και ένα άγχος, το καταλάβατε εδώ πέρα, έτσι. Έχουμε επιστροφή ήχου στο στούντιο. Όλα τα έχουμε. Θα με πούν και κάκτο, ότι φταίω εγώ για την επιστροφή στο στούντιο. Πρώτη φορά συμβαίνει πάντως. Δεν ήξερα να συμβεί αυτό το πράγμα. Ο κάκτος γιατί μπροστά σε μένα. Είναι εδώ. Είναι εδώ ο κάκτος. Τι κάνετε, πού πήγανε εδώ. Είμαστε καλά. Εμείς είμαστε κοινοί θνητοί, δηλαδή εσείς το βασίλειο εδώ πέρα. Βασιλικά ο ένας διμένος, βασιλικά ο άλλος. Ναι, αλλά εσείς είστε σαν δούκισα. Έτσι, τι φλανάχη Κέιτ. Κέιτ δούκισα, δεν είναι. Ή... Ναι. Νόμιζα τι φλανάχη. Όχι, η δούκισα ή. Γιατί Kate. Τι φλανάχη δούκισα, αλλά το γλυκάκι θα είναι αυτό. Όχι, η δούκισα ή. Ο τίτλος τιμής και ευγενίας. Α, τίτλος. Έτσι, το έχουμε ένα δουκικό. Αγαπημένη. Γιώτα Δαμιανού, κυρίες και κύριοι, μαζί μας σήμερα στο Happy Hour. Τι όμορφος που είσαι σήμερα. Ευχαριστώ πολύ. Πάρα και είσαι μια χαρά κούκλα. Ευχαριστώ. Σε προειδοποίησα, μην βάλεις όμως πολύ τακούνι, γιατί εδώ έχει, ξέρεις, το ίδρυμα έχει πολλά σκαμπανεβάσματα. Εύκολο το σκουντούφλιμα. Ναι, ναι, έβαλα μικρό τακουνάκι. Εντάξει, δεν θα βάζα και φλάτ να μην με δεις. Όχι, αλλά. Ένα λίγο κάτι, τι στο έβαλα. Είσαι καλά, Γιώτα μου. Πάρα πολύ καλά. Πετάς. Κυριολεκτικά. Κυριολεκτικά όμως, ναι, αυτό. Κυριολεκτικά πετάς. Απορώ δηλαδή αυτό το πράγμα, πώς σου συμβαίνουν τόσα πράγματα. Απορώ. Λοιπόν, θέλω να σου πω ότι πραγματικά αυτό πάντα μου συνέβαινε. Ναι, δεν είναι ότι ξαφνικά το τελευταίο χρόνο. Και πολλοί αναρωτιούνται. Μα καλά, παιδί μου, μήπως έτσι γίνει εσκεμμένα. Δεν είναι ποτέ εσκεμμένα. Αλλά μου συμβαίνουν τα πιο απίθανα πράγματα, τις πιο απίθανες στιγμές. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο, ναι. Είναι... Έχεις έτσι ένα μαγνήτη που λένε που τα τραβάς αυτά. Ναι, ναι, πολύ. Τον έχω το μαγνήτη. Ωστόσο, ναι. Στο περιορέξεως, γι' αυτό κάθεσαι. Όχι πάντα. Έχω πέσει αρκετές φορές, θέλω να σου πω. Από την καρέκλα. Είναι δυνατόν. Αλήθεια, έχω πέσει πάρα πολλές φορές από την καρέκλα. Ρώτα για την Ειρήνη. Σε σπουδάει ο Δημητρόπουλος. Συνέχεια. 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 Αυτό το πράγμα το έχει συνέχεια ο Ανδρέας. Ναι. Ναι, ναι. Νομίζω το κάνει επίτηδες. Καλά, και χωρίς τον Ανδρέα δεν χρειάζομαι και πολύ βοήθεια. Εσύ, το κάνω αλίμονο. Και από μόνη μου, πέφτω. Ράδιο πρώτο, πρωτοσέλιδο, περιορέξεως. Συνεχίζουμε δυνατά φέτος. Μια χαρά. Πολύ. Πολύ. Και πάρα πολύ ευχαριστημένη, γιατί ξέρεις είναι μια εκπομπή που υπεραγαπώ, λατρεύω όλα τα παιδιά που είναι εκεί πέρα. Η Ειρήνη Σοφοκλέος, θέλω να σου πω ότι είναι ένας άνθρωπος ο οποίος δίνει το 100% για αυτήν την εκπομπή και νομίζω φαίνεται κιόλας. Και περνάμε και ωραία. Περνάμε πάρα πολύ ωραία. Έχεις περάσει από το τραπέζι του Περιορέξεως και εσύ και ο Κωνσταντίνος και ξέρεις. Κοίταξε, τώρα μπήκαμε σε νέα σεζόν. Ναι. Πρέπει να μας ξανακαλέσετε. Βέβαια, βεβαίως. Εννοείται θα σας ξανακαλέσουμε. Σε άλλο. Πάμε. Τώρα να δοκιμάσουμε κάτι άλλο από τα φαγητά. Βεβαίως. Φέτος θα κάνουμε μια διαφορετικού είδους συνέντευξη, Γιώτα. Μ' αρέσει, μαζί. Θέλω να σου πω, που αλλάξαμε και έχουμε ναι. αυτές τις καρέκλες. Θα τις πάρω και στο σπίτι φεύγοντας. Όχι αυτές. Μπορούμε να σου πούμε από πού τις πήραμε. Μ' αρέσει. Γιατί έχουμε εκπομπή και αύριο. Α, εντάξει, κρατήσετε. Είπαμε ότι μπορεί να είπα ότι φεύγω, αλλά δεν το νοούσα. Ήταν. Εντάξει, πλάκα έκανα. Θα κάνουμε λοιπόν ένα νέο είδος συνέντευξης φέτος, γιατί πολλά πράγματα τα είπαμε πέρσι, το πώς ξεκίνησες, το πώς βγήκε ναι. στην Κύπρο. Να μην λέμε πάλι κάθε φορά τα ίδια και τα ίδια. Ά, οπότε είπα άλλο. Να κάνουμε κάτι άλλο. Θα κάνουμε λοιπόν μια συνέντευξη η Γιώτα Δαμιανού ναι. από το Α ως το Ω. Α, είναι 24 γράμματα, είναι πολλά. Για ναι. πες. Αλλά θα είναι ωραίες οι ερωτησούλες. Ωραία. Θα ξεκινάμε από το Α, από την αλφαβήτα κανονικά. Ναι. Για κάθε γράμμα της αλφαβήτου μία λέξη. Μάλιστα. Που θα κάνω μια ερώτηση με βάση αυτή τη λέξη. Ναι. Ας πούμε, για παράδειγμα, ξεκινάμε. Ναι. Αλφα όπως αγάπη. Τι είναι αγάπη για τη Γιώτα. Πρέπει να πούμε αλφα κάτι. Όχι, είπα εγώ. Σου είπα, τι είναι αγάπη. Α, Έτσι. Εγώ θα λέω, παιδί μου, την αλφαβήτα. Θα λέω μια λέξη... Και σκέφτηκα να σου πω άγκυρα. Δεν ξέρω γιατί. Κάθε λιμάνι και καημός, καημός και δάκρυ είμαστε εδώ μέσα σήμερα. Άγκυρα, λοιπόν, αλλά εντάξει. Το ξαναεξηγώ. Εγώ θα λέω την αλφαβήτα, αλφαβήτα γάμα κλπ. Και θα σου λέω, ας πούμε, αλφα όπως αγάπη. Μάλιστα. Και θα κάνω μια ερώτηση με αυτή τη λέξη. Σας απαντάω όπως ναι. εγώ. Ωραία, πάμε. Τι είναι λοιπόν αγάπη για σένα. Αγάπη για μένα είναι η οικογένειά μου, ο Γιώργος και τα παιδιά. Αυτό το έγραφε, αυτό το πιστεύεις πάντα, ότι δηλαδή κάποια στιγμή θα κάνω οικογένεια. Όχι. Ναι, γιατί ας πούμε, παιδί μου, κάποια στιγμή όταν ήσουν μικρή, θυμάσαι, εκεί στην Ελλάδα γράφαμε εκείνα τα ημερολόγια.
τα λευκόματα, πώς τα λέγανε εκείνα ναι. και τα πράγματα, και έλεγε τι εστί αγάπη. Όχι χρόνια πολλά πίσω, τα θυμάμαι έντονα. Ναι. Επειδή είναι και πρόσφατα. Τι είναι αγάπη, ναι, όπως τα λέω. Όχι, είναι ο Γιώργος και τα παιδιά. Δεν φανταζόμουν πάντα ότι θα κάνω οικογένεια και παιδιά. Δεν ήμουν πάρα πολύ έτσι φανατική της οικογένειας. Αλλά όταν γνώρισα τον Γιώργο, νομίζω ότι. Το έχω ξαναπεί, έκλεισε. Mm. Αυτό ήταν. Τελείωσε. Δεν έχει μετά τίποτα όχι, άλλο. Όχι, όχι, δεν όχι. υπάρχει. Το πιστεύεις ότι είμαι το ίδιο ερωτευμένη με τον άντρα μου εδώ και 14 χρόνια που είμαστε μαζί. Αυτό είναι πάρα πολύ ωραίο και πάρα πολύ όμορφο όταν συμβαίνει. Πολύ. Γιατί δεν συμβαίνει συχνά. Η αλήθεια είναι όλοι έχουμε φίλους, όλοι έχουμε γνωστούς. Ναι, ναι, ναι. Και το ξέρουμε. Β. Β. Βάρκα γυαλό. Βάρκα γυαλό. Άμα είχες μία βάρκα, πώς θα την ονόμαζες? Βάρκα γυαλό. Πώς θα την ονόμαζα? Λοιπόν, θα την ονόμαζα. Πώς θα την ονόμαζα? Ανδρέα σε μήνα. Τι, Ανδρέα σε μήνα. Τα παιδιά μου. Ανδρέα από τη μία, σε μήνα από την άλλη. Α, από τη μια μεριά τη βάρκα, από την αριστερή θα έγραφε Ανδρέα και από τη δεξιά σε μήνα. Θα το μπερδεύανε. Καλά, θα τα βάζα και από τις δύο. Θα τα βάζα και από τις δύο. Λοιπόν, εγώ είχα στο μυαλό μου να σου πω βαριέμαι. Το ρήμα βαριέμαι. Τι σε κάνει να βαριέσαι? Τι σε κάνει, επειδή είσαι ένας άνθρωπος που είσαι τόσο δυναμικός, τόσο δραστήριος, ναι. τόσο υπερκινητικός, τι σε κάνει να βαριέσαι? Να σου πω ότι δεν μπορώ τους μίζερους ανθρώπους. Τους βαριέμαι πάρα πολύ. Δεν μπορώ τη μιζέρια με τίποτα. Αυτοί που δεν βρίσκουν τίποτα αισιόδοξο μέσα στη ζωή τους. Τίποτα. Αυτή τη μιζέρια, την τρελή που έχουν, δεν την αντέχω. Ναι. Αυτό. Και σε φιλικό επίπεδο και σε κοινωνικό Παντού. Και σε επαγγελματικό. Ναι, δεν το ναι, μπορείς. Ναι. Δεν μπορώ με τίποτα. Ναι. Μα δεν μπορώ να συνεπάρχω με ανθρώπους έτσι μίζερους. Γι' αυτό με τον Δημητρόπουλο μαζί. Γι' αυτό είσαι και με τον Δημητρόπουλο μαζί. Άμα δεν ταιριάζετε, δεν θα συμπεθεριάζετε. Ναι. Λένε. Αυτό ακριβώς το πράγμα. Γάμα. Όπως. Μιλά όμορφα. Ναι. ναι. Αλφαβήτα γάμα. Ναι, ναι. Γάμα όπως γάμος. Ναι. Μια που αναφέρθηκε λοιπόν στον άντρα σου, τον Γιώργο, ναι. και γάμα είναι και ο Γιώργος. Μπα, πολύ ωραία τα, όλα τα γάμα. Πώς τα συνδυάζουμε όλα μαζί. Για πες μου λοιπόν, ποια είναι τα μυστικά ενός καλού γάμου? Δεν νομίζω ότι έχει μυστικά ένας καλός γάμος. Νομίζω ότι να είσαι άνετος, να μην πιέζεις, καταπιέζεις τον άλλον, να είσαι χαλαρός, άνετος αυτή τη σχέση και εννοείται να είσαι και συγκαταβατικός. Γιατί ο γάμος έχει και συγκαταβατικότητα. Αυτό. Πρέπει να κάνεις και συμβιβασμούς δηλαδή. Βέβαια, εννοείται. Οι συμβιβασμοί ποιοι είναι? Ναι. Να μην παίρνει το εγώ σου πάνω απ' όλα. Αν δεν είσαι εγωκεντρικό άτομο, καταλαβαίνεις ότι αυτός είναι ο συμβιβασμός. Είμαστε μαζί, δεν είμαι εγώ. Πώς πετυχαίνεται αυτό στην πορεία του χρόνου όμως? Καλά, τι νομίζεις, ότι είμαι η Θέκλα Πετρίδου και τα θες όλα να τα πω? Τι είσαι κανένα. Αλίμονο, πες τώρα. Ναι, σύμβουλο σχέσεων και γάμου, αν είναι δυνατό. Ξέρω πώς. Πάμε στο Δέλτα. Δέλτα. Δαμιανού. Δαμιανού. Ωραίο σόι το δαμιανέικο. Εγώ στο μυαλό μου είχα τον Δημητρόπουλο. Δέλτα όπως Δημητρόπουλος. Αυτή η σχέση ναι. Που είναι μια σχέση καρμική. Καρμική. Θα έλεγα. Λοιπόν, Δημητρόπουλος είναι πάρα πολλά για μένα. Ειλικρινά στο λέω. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος είναι αυτό που λέμε κύλησε ο Τέτζερης και βρήκε το καπάκι. Δεν ξέρω πώς έχουμε δέσει και έχουμε τόση τρομερή χημεία μεταξύ μας. Αλλά είναι και ένας άνθρωπος που πραγματικά μου δίνει βήμα, μου έδωσε βήμα. Συνεχίζει και μου δίνει βήμα και το έχω ξαναπεί ότι ο Ανδρέας είναι ένα άτομο το οποίο κάνει ένα βήμα πίσω για να βάλει κάποιους ανθρώπους ένα βήμα μπροστά. Δεν υπάρχουν τέτοιοι άνθρωποι. Είναι εξαιρετικός χαρακτήρας, ευαίσθητος άνθρωπος, δίπλα και σε μένα και στη Γαβριέλα και στη Χαρούλα. Νομίζω από τους λίγους, γι' αυτό και ξεχωρίζει. Ναι, είναι, ξέρεις, ορισμένες φορές, γιατί και εγώ τον Ανδρέα τον ξέρω 22 χρόνια, είναι ορισμένες φορές αυτό ακριβώς το πράγμα. Το ότι. Μπορείς να βάλεις τον εαυτό σου από πίσω, γιατί πλέον δεν έχεις την ανάγκη ούτε της επιβεβαίωσης, ούτε το να αποδείξεις ποιος είσαι. Λίγη το είναι, όμως, είναι πλέον, φτάνει σε ένα σημείο. Ναι. Και μετά το Δημητρόπουλο, άκου τώρα να δεις, Γιώτα. Έψιλον. Έψιλον. Ποια λέξη θα μπορούσε να είναι μετά τον Δημητρόπουλο, που να αρχίζει από έψιλον? Από έψιλον. Ναι. Ελευθερία. Έρωτας. Α, έρωτα, σωστά. Πώς δεν σου πήγε στο μυαλό μετά τον Δημητρόπουλο αυτό? Ούτε καν. Επειδή. Γιατί δεν ξέρω να συνδέσω τον Δημητρόπουλο με τον έρωτα. Εγώ τον έχω με την αγάπη, με το στοργικότητα. Ένας άνθρωπος πιο. Ναι, ένας έρωτας. Ελπίζω να μην ακούς Δημητρόπουλο τώρα, γιατί αύριο. Έρωτας, ναι. Έρωτας. Λοιπόν, έρωτας. Πολύ σημαντικό. Και σου είπα κάτι πριν, ναι. ότι εγώ με τον άντρα μου είμαι ακόμα ερωτευμένη. Μετά ναι. από 14 χρόνια εξακολουθώ και είμαι το ίδιο ερωτευμένη με τον Γιώργο. Ο έρωτας νομίζω κινητήριος δύναμη για όλους μας. Δεν περνά ο έρωτας δηλαδή? Περνά. Ναι. Εννοείται περνά. Αλλά βρίσκεις πραγματάκια για να
Μην με ρωτήσει τι πραγματάκια θα κάτσω να πω στον αέρα. Όχι, ο καθένα θα βρίσκει τα δικά του τα πράγματα. Ναι. Άλλωστε, κάτι που μπορεί, ας πούμε, να σε κάνει εσένα αυτά από αυτά τα μικρά τα πράγματα να αισθάνεσαι ερωτευμένη με τον Γιώργο, μπορεί μια άλλη φίλη ή έναν άλλο φίλο να μην πούνε τίποτα. Είναι, είναι υποκειμενικά όλα αυτά. Βέβαια, εννοείται. Ωστόσο, πιστεύει ότι, ας πούμε, είναι σημαντικό, είναι κινητήριο δύναμη αυτό ακριβώς που είπες προηγουμένως. Γιατί τόσα χρόνια γάμου και λες ότι είμαι ερωτευμένη με τον άντρα μου. Πολύ, πολύ, ναι. Ζήτα όπως ζωή. Ζωή ή ζωή. Τι σε κάνει να νιώθεις ζωντανή, ότι ζεις τη στιγμή. Τα πάντα. Τη στιγμή, τη κάθε στιγμή. Είμαι ερωτευμένη με τη ζωή. Μ' αρέσει πάρα πολύ η ζωή. Μ' αρέσει να ζω. Γι' αυτό σου είπα δεν μπορώ τους μιζέρους ανθρώπους. Θέλω, παιδί μου, να υπάρχει ένταση στη ζωή, να υπάρχει όλη αυτή η ενέργεια. Μ' αρέσει η ζωή πολύ. Ναι. Αυτά τα μικρά τα πράγματα τα οποία λέμε τώρα ότι με κάνουν να νιώθω ζωντανό, είναι, ας πούμε, κάποιες στιγμές με τα παιδιά, είναι στιγμές έξω, είναι στιγμές στην καθημερινότητά σου. Καλά, τα παιδιά μου, όταν είμαι με τα παιδιά μου, είναι στιγμές ότι υπάρχω, όχι απλά ότι ζω. Ότι υπάρχω. Αυτή είναι, νομίζω, η ύπαρξή μου. Από εκεί και πέρα, η κάθε στιγμή, με φίλους, με αγαπημένους ανθρώπους, στη δουλειά μου, αγαπώ τη δουλειά μου πάρα πολύ και το ράδιο το αγαπώ πάρα πολύ και το περιορέξω, εννοείται, το λατρεύω. Οτιδήποτε, οποιαδήποτε στιγμή που με κάνει να περνάω καλά και να μην με κάνει να περνάω καλά, θα την κάνω να μου κάνει να περάσω καλά. Για να είναι. Αυτό. Ζωή. Είναι αυτό. Ήτα όπως ήρωες. Ποιοι είναι οι ήρωές σου. Ποιοι είναι οι ήρωές μου. Ήρωές μου, θα σου πω, η γιαγιά μου ήταν ο μεγάλος ήρωας της ζωής μου, που με μεγάλωσε κιόλας. Είναι ζωή, απλά δεν είναι έτσι. Λίγο πιο άσχημα τώρα. Η γιαγιά μου πάρα πολύ είναι ο ήρωας της ζωής μου. Και κατ' επέκταση μετά ο μπαμπάς μου και η μαμά μου. Η γιαγιά για ποιο λόγο. Αυτή με μεγάλωσε. Μεγάλωσε με τη γιαγιά. Μεγάλωσε και ήταν ένας άνθρωπος, αυτό που σου είπα, ο πιο θετικός άνθρωπος που γνώρισα στη ζωή μου. Δεν υπάρχει πιο θετικός άνθρωπος. Δεν θυμάμαι ποτέ μια φορά αν την είδα να είναι στεναχωρεμένη ή να μην γελάει με κάτι. Ακόμα και αν γινόταν κάτι, έβρισκε το αστείο μέσα σε αυτό. Αυτός είναι ο ήρωάς μου. Είναι και κάτι το οποίο στο μετέδωσε. Βέβαια, πιστεύεις? Εννοείται. 100%. 100%. Γιατί τόσο καιρό που σε γνωρίζω, αυτό το πράγμα είναι. Υπάρχει μια θετικότητα, ένα γέλιο, μια θετική διάθεση. Είτε σε έχω πετύχει στον δρόμο έξω από το αυτοκίνητο, είτε οπουδήποτε. Δηλαδή, σε χώρο δουλειά, έχουμε βρεθεί τυχαία. Ναι, έτσι. 100%. Η γιαγιά μου 80 χρονών έτρεχε στην Disneyland, ας πούμε. Τι να σου πω, δεν είναι. Έκανε και bodybuilding η γιαγιά. Όχι, έκανε όλα τα άλλα. Μια 82χρονη που έκανε bodybuilding. Αλήθεια. Ναι. 102 κιλά σήκωνε, 82 χρονών. 102? Ναι. Καλή, κάτι άλλο ήταν. Όχι, γραμμάρια ήταν, ναι, τα μπέρδεψε. Κιλά, κιλά. Θήτα, όπως θερμίδες. Νόμιζα ότι θα μου έλεγες θίτσα. Νόμιζα ότι θα έλεγες θίτσα, όπως όχι, το είπες. Όχι. Θερμίδες. Θερμίδες. Ήρθε και η μίγα. Λοιπόν, άκουσε για φαγητό και ήρθε. Ναι. Θερμίδες, πόσο προσέχεις. Καθόλου. Καθόλου. Τίποτα. Γιατί? Περιορέξεως. Τι να προσέχω. Ναι. Τρώμε συνέχεια. Όχι, δεν είναι μόνο αυτό. Είμαι λάτρης των γλυκών. Δεν μπορώ. Τρελαίνομαι για τα γλυκά. Μ' αρέσουν πάρα πολύ. Φαγητό δεν με πολύ νοιάζει, αλλά το φαγητό δεν έχει και πάρα πολλές θερμίδες. Τα γλυκά είναι που τις έχουν. Να κάνεις ισορροπημένη διατροφή. Για πες, γιατρέ μου. Ας πούμε, εγώ το πρωί τρώω μούσλι. Γιατί να το φάω το μούσλι. Το μεσημέρι θα φάω σαλάτα ή κανένα ρύζι ή κανένα όσπρι κλπ. Για να μπορώ να φάω μετά και το προφιτερόλ μου και το τυραμισού μου και το γλυκό μου και τη σοκολατίνα μου. Οπότε ισορροπώ τη διατροφή. Καταλαβαίνω. Το σκεφτώ, μ' άρεσε αυτό που είπες. Λίγο με το μούσλι κάτι δεν μου κάνει. Εντάξει, γιατί δεν έχει θερμίδες το μούσλι. Η βρώμη έχει μέσα βρώμη. Που η βρώμη έχει πολύ λίγες θερμίδες, λένε. Αυτό τελείως. Θα κάνω. Οπότε ισορροπώ. Και αν δεν έχει, στο μυαλό μου έτσι λειτουργεί. Και είναι θέμα αυτοποβολή τελικά. Όλα. Άμα νομίζεις ότι θα παχύνεις. Πώς θα γίνει. Να σου πω, εγώ έχω μάθει ότι τρως αρκετά γιατί δεν βάζεις γραμμάριο. Οπότε δεν είσαι μέτρο σύγκριση εσύ. Ναι, τρώω γλυκά πολλά, γιατί δεν τρώω πολλά απ' τα άλλα. Ναι, αυτό. Δεν φταίει. Αυτό είναι και το σκαρί. Το Imam Bailey το πετυχαίνεις. Δεν βρήκα άλλη λέξη από γιώτα που να αρχίζει. Ινδιάνος. Ινδιάνος. Τι σχέση έχεις με τους Ινδιάνους. Πολύ καλή. Ναι. Σόι μου, χρόνια. Με ποια φιλή από όλες. Α, θες να σου πω και φιλή. Ναι, εκείνη τη φιλή που όταν ήρθα στο παιχνίδι. Τι κάνανε, αφήναν τις γυναίκες ή δεν τις αφήναν τις γυναίκες στη συναισθίαση που κάνανε. Τη θυμάσαι εκείνη τη φιλή των Ινδιάνων. Έφερες Ινδιάνους στο παιχνίδι. Όχι, κόρη, εσύ με ρώτησες για αυτούς τους Ινδιάνους. Α, νόμιζα ότι έφερες Ινδιάνους εδώ στο παιχνίδι. Όχι, στο παιχνίδι που έκανες εσύ, παιδί μου. Στο λάθος κέρδισες. Αλήθεια, είχα Ινδιάνους. Στην ερώτηση που ήρθαμε με τον Κωνσταντίνο και την Ελπίδα και μας ρωτούσες για εκείνους τους Ινδιάνους, αν οι γυναίκες συμμετέχουν την ώρα που καπνίζουν την πίπα της Ειρήνης. Δεν το θυμάσαι. Ψάχναμε να βρούμε το όνομα, ποια φιλή των Ινδιάνων ήταν.
Όχι, δεν θυμόμουν. Γι' αυτό σου γυμνεί ο Ινδιάνο. Σόπα, οι Ινδιάνοι καπνίζαν την πίπα τη Ειρήνη. Όχι, κάτι κάνανε και άμα οι γυναίκε συμμετέχουν ή όχι. Τέλο πάντων, περασμένα, ξεχασμένα. Α, θυμάμαι πολλά πράγματα. Όχι, η μάμπα δεν πετυχαίνω, δεν μαγειρεύω. Μαγειρεύει εξαιρετικά η γιαγιά του Γιώργου, εξαιρετικά η πεθερά μου. Οπότε δεν με αφήνουν περιθώρια και εμένα. Κατάλαβε. Θέλω γυναίκα και δεν μπορώ. Ναι. Κάπα. Όπω καθρέφτη. Τι σχέση έχει με τον καθρέφτη σου? Πάρα πολύ καλή. Κοιτάζομαι στον καθρέφτη. Καθημερινός. Πάρα πολύ καλή σχέση και έτσι όπως με βλέπω, με κόβω και ένα 80 κάθε φορά. Στον καθρέφτη? Βέβαια. Συνήθως οι καθρέφτες είναι αυτοί που σε λεπταίνουν ή σε παχαίνουν. Έχεις από αυτό το καθρέφτη που σε ψηλώνει? Βεβαίως. Α. Έτσι, κοιτά, όσο πιο καθρέφτη και να κοιτάξω, δεν έχω πρόβλημα. Α, είναι γενικά, όχι στο δικό σου, το δικό σου είναι ειδικό έτσι. Δεν ξέρω πώς με βλέπουν οι άλλοι. Εγώ μόλις με βλέπω στον καθρέφτη και ένα 78, ένα 80 είναι πάρα πολύ καλά. Σε κόβει εκεί κάπου. Εκεί, εκεί. Μάλιστα. Εκεί. Η σχέση γενικότερα με τον καθρέφτη είναι καλή? Καλή, πολύ καλή. Ε, τι λες όταν κοιτάς τον καθρέφτη? Θέλω μπότοξ. Ανάλογα, αν έχει περάσει ο καιρός ή όχι, τι να πω. Μ' αρέσει, ξέρεις, έτσι ειλικρίνει αυτό το πράγμα που λες. Θέλω μπότοξ. Άμα έχει περάσει ο καιρός. Κάθε πόσο καιρό δηλαδή είναι αυτό? Κάθε 8 μήνο είναι. Δεν συμφέρει. Λάμδα, πάμε στο λάμδα. Λάμδα. Λεφτά. Λευτέρης. Και ο Λευτέρης. Ποιος Λευτέρης? Δεν ξέρω κανένα. Το Λευτέρη, Λευτέρη, Λευτέρη. Λεφτά. Τι σχέση έχεις με τα λεφτά? Τι δεν αγοράζουν τα... Τι δεν μπορείς να αγοράσεις με τα λεφτά? Τι δεν μπορώ να αγοράσω? Ναι. Νομίζω έτσι όπως ζούμε, στην εποχή που ζούμε, όλα αγοράζονται πλέον με τα λεφτά. Αλλά δεν έχω πολύ καλή σχέση με τα λεφτά του να τα κρατάω ή να είμαι έτσι. Νομίζω ότι είμαι αυτό που λένε σκορποχέρο. Πώς το λένε? Σπάταλη λίγο. Έτσι αυτό. Ας πούμε. Ναι. Σκορποχέρο. Όχι πολύ. Πες το. Ναι, όχι πολύ. Δεν ξέρω, δεν μπορώ, δεν καταλαβαίνω πόσο τέτοιο. Πόσο πολύ. Μη όπως μητρότητα. Πόσο σε άλλαξε η μητρότητα? Πάρα πολύ. Πάρα πολύ. 360 μοίρες, έτσι, κολοτούμπα. Πάρα πολύ. Ήσουν εντελώς διαφορετικός ως άτομο πριν και μετά τα παιδιά? Ναι, 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 καμία σχέση. Πρώτον, ήμουν από τους ανθρώπους που δεν περίμενα ότι θα κάνω οικογένεια, το είπα και πριν και παιδιά. Και όταν έμεινα εκεί, σκέφτηκα να ρωτήσω πώς θα είμαι τώρα, θα είμαι καλή μαμά, πώς θα είμαι, πώς. Άλλαξα τελείως. Καμία σχέση. Άλλη γιώτα. Ναι. Λες πολλές φορές, ας πούμε, το «Η Μανούλα ξέρει». Μόνο η Μανούλα ξέρει. Μόνο η Μανούλα ξέρει. Μόνο η Μανούλα ξέρει. Εσύ το έλεγε, όταν το έλεγε η δική σου η Μανούλα, τι έλεγες? Τίποτα δεν ξέρει. Τίποτα. Μετά έμαθες όμως εσύ. Ναι, ναι, ναι. Και ξέρεις τι βλέπω τώρα? Ότι πολλά πράγματα που η μαμά μου μου τα έλεγε και έλεγα «Χριστέ μου, τι είναι αυτά που μου λέει». Βλέπω τη μαμά μου σε μένα, όσο προχωράω, όσο... Γιώργο, μην ακούς. Βλέπω... Γιώργο, γίνομαι σιγά σιγά η πεθερά σου, ας πούμε αυτό. Τη λατρεύει ο Γιώργος την πεθερά του, θέλω να σου πω. Και εγώ τη δική μου, βέβαια. Λοιπόν, πάμε στο νι. Νι όπως νεύρα. Με τι νευριάζεις? Με την αγένεια. Δεν μπορείς να φανταστείς πόσο. Και η ειρωνία. Είναι τα δύο πράγματα που δεν ανέχομαι. Την αγένεια και την ειρωνία. Θεωρώ ότι είναι η αγένεια το καταφύγιο του κομπλεξικού. Πρέπει να είσαι πολύ κομπλεξικός για να είσαι αγενής με τον άλλον. Οπότε νευριάζω πάρα πολύ με αυτό. Το παρατηρείς να συμβαίνει συχνά αυτό? Πολύ. Με πολύ κόσμο και ειδικά στο χώρο μας. Έτσι είναι. Νομίζω ότι πολλοί τηλεθεατές της εκπομπής που είναι τακτικοί τηλεθεατές της εκπομπής, σε μια παρόμοιου τύπου ερώτηση, τι σε νευριάζει, τι σε ενοχλεί σε πολλούς καλεσμένους, πάνω από 250 που έχουν περάσει μέχρι στιγμής από την εκπομπή, ναι. Η αγένεια. Είναι η πιο κοινή απάντηση. Ναι. Άρα, για να το λέει τόσος κόσμος, υπάρχει πολύ. Σημαίνει ότι είναι έντονο. Είναι πάρα πολύ έντονο. Και ξέρεις τι, ο μπαμπάς μου πάντα μου έλεγε, στην αγένεια να απαντάς με ευγένεια. Δεν μπορείς όμως να μην νευριάζεσαι. Εγώ δεν το μπορώ. Ναι. Και σε είμαι απλά πράγματα, σε ένα σερβιτόρο, σε κάποιον που θα πεις καλημέρα, ας πούμε, μπαίνοντας μέσα στο χώρο. Που θα τηλεφωνήσεις για να πάρεις μια πληροφορία και θα σου μιλήσουν άσχημα. Πάρα πολύ άσχημα. Αυτό το πράγμα. Ναι, ναι. Ξύ. Ξύδι. Ξύδι. Ξύδι για τα νεύρα. Για τα... Με τι ξεκουράζεσαι και πώς ξεκουράζεσαι? Πώς ξεκουράζομαι? Στο σπίτι μου. Αυτό, τίποτα άλλο. Στο σπίτι μου. Μ' αρέσει πάρα πολύ να πηγαίνω στο σπίτι μου και μ' αρέσει πάρα πολύ να πηγαίνω και στη Χαλκιδική, εννοείται. Έτσι. Ξεκουράζομαι πάρα πολύ όταν είμαι στον τόπο μου εκεί και στο Μεσολόγγι, στο Νιοχώρι που είναι ο μπαμπάς μου. Αλλά η Χαλκιδική είναι έτσι επειδή μεγάλωσα κιόλας. Εκεί είναι διαφορετικό. Είναι το μέρος που αισθάνεσαι άνετα και όμορφα. Και ασφάλεια. Και ασφάλεια. Είναι απίστευτο πράγμα, αλλά νιώθω μια ασφάλεια. Ίσως επειδή είναι όλες μου οι παιδικές οι μνήμες εκεί, νιώθω έτσι μια ασφάλεια σε αυτόν τον τόπο. Όμικρον. Όνειρα.
Τι όνειρα κάνεις για το μέλλον? Αυτό, να είμαι γερή. Υγεία, μόνο αυτό θέλω. Ονειρεύομαι να μεγαλώσω, να είμαι υγιής και να βλέπω τα παιδιά μου να μεγαλώνουν. Και πάμε στο πι που είναι τα παιδιά. Ναι. Τι είναι αυτό που θα σε κάνει περήφανη, που θα πεις μετά από 10-15 χρόνια, είμαι περήφανη για τα παιδιά μου? Είμαι περήφανη, λοιπόν, αυτό που τους λέω και τους δύο συνεχώς, και τον Ανδρέα και τη Σεμίνα, είναι να εκτιμούν τη ζωή, να εκτιμούν τα πράγματα. Να βλέπουν πράγματα που τους... Ας πούμε, να εκτιμούν τη δασκάλα τους, τους φίλους, τη φιλία τους, το ότι έχουν την οικογένεια, το ότι έχουν... Θέλω πάρα πολύ, μεγαλώνοντας, μετά από 10-15 χρόνια που θα τους δω, να είναι καλά παιδιά, που αυτά τα πράγματα, τις αξίες αυτές της ζωής, το να είναι ευγενικοί, να εκτιμούν πράγματα, θα τους δω ότι θα έχουν αυτό το χαρακτήρα που θα ήθελα. Να είναι έτσι, να μην είναι... Κατάλαβα. Ρο όπως ραδιόφωνο. Ναι, ραδιόφωνο, Μεγάλη αγάπη το ραδιόφωνο. Και το ραδιόφωνο, το ράδιο πρώτο, εγώ θα σου πω, που είμαι εκεί πέρα και όλος μαζί με τον Ανδρέα τα τελευταία χρόνια. Και να ευχαριστήσω και δημόσια για ακόμα μια φορά τον Ζαχαρία το Φιλιππίδη, γιατί ο Ζαχαρία σε μια δύσκολη στιγμή έτσι, στη ζωή μου με βοήθησε πάρα πολύ μέσω του ραδιοφώνου. Και είναι αγάπη, μεγάλη αγάπη και οικογένεια. Και το ράδιο πρώτο είναι οικογένεια για μένα. Επειδή στο ράδιο πρώτο ήμουνα τα πρώτα χρόνια όταν ήρθα στην Κύπρο. Ναι. Έλεγα δελτία ειδήσεων στο ράδιο πρώτο, τον πρώτο καιρό όταν ήρθα. Ξέρω εκείνο το κλίμα που επικρατούσε με κάποιους ανθρώπους που ήταν και τότε εκεί. Και χαίρομαι που έτσι έκανα δύο φορές που έτυχε να περάσω τον τελευταίο καιρό. Βλέπω αυτό που λες. Το κλίμα. Το κλίμα, ναι. Ναι. Η οικογένεια είναι πάρα πολύ σημαντικό. Αυτό το να αισθάνεσαι σαν οικογένεια, τους ανθρώπους στον χώρο που εργάζεσαι. Και να χαίρεσαι να πηγαίνεις, σου λέει, δεν είναι υπέροχο πράγμα να σηκώνεσαι για να είσαι ευτυχισμένος για εκεί που θα πας. Αυτό. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Σίγμα. Ποιες λέξεις σου έρχονται από το σίγμα? Το σίγμα. Το σίγμα, εντάξει, πέρα το σίγμα. Εντάξει, τα είπαμε προηγουμένως για το σίγμα. Ας πούμε, σίγμα, όπως συνέστημα. Ναι. Ποιο είναι το πιο σημαντικό συνέστημα για σένα? Το πιο σημαντικό συνέστημα... Εντάξει, νομίζω ότι το πιο σημαντικό συνέστημα είναι η αγάπη. Δεν υπάρχει πιο ωραίο πράγμα από την αγάπη. Και επειδή... Και όχι μόνο η αγάπη μεταξύ συντρόφων, έτσι. Ναι. Γενικότερα, ναι. Αυτό ναι. Είναι το συνέστημα γενικότερα της αγάπης. Δεν είναι μόνο το συνέστημα το μεταξύ ενός ζευγαριού. Ωστόσο, από σίγμα... Θα κάνω μία έτσι εξαίρεση σήμερα, αφού πρώτη φορά το κάνω αυτό το πράγμα. Ναι. Αυτή τη συνέντευξη από το Α ως το Μ. Και από το σίγμα θα πω και δεύτερη λέξη. Για πες. Και επειδή συνάφερες και τη φίλη μου τη Θέκλα, από το σίγμα ξεκινάει και το σεξ. Μάλιστα. Ναι. Είπαμε προηγουμένως για τον έρωτα ότι είναι κινητήριος δύναμη. Το σεξ τι είναι τότε, άμα ο έρωτας είναι κινητήριος δύναμη? Η μηχανή. Είδες, αυτό ήτανε. Τελείωσε. Πάμε στο ΤΑΦ, τηλεόραση. Για πόσο καιρό ακόμα πιστεύεις ότι είσαι στην τηλεόραση? Δεν σκέφτομαι θα ήθελα να είμαι για πολύ καιρό ακόμα στην τηλεόραση. Σκέφτομαι ότι για όσο περνάω καλά. Mm-hmm. Και όσα περνάνε καλά, έτσι. Μπορεί να σε ξεράσει κιόλας αυτό το πράγμα, αν δεν αρέσει στον κόσμο. Αλλά για όσο περνάω καλά, νομίζω. Γι' αυτό. Ύψιλον όπως υγεία. Ναι, πάνω απ' όλα. Τίποτα άλλο. Μεγάλο θέμα η υγεία. Δεν με νοιάζει τίποτα άλλο. Υγεία. Αυτό. Φι. Όπως φιλία, θα ήσουν φίλοι με την Γιώτα? Σίγουρα. Είμαι φίλη με τη Γιώτα. Και η φιλία επίσης για μένα είναι πάρα πολύ σημαντικό επίσης κομμάτι στη ζωή μου. Και το λέω πάρα πολλές φορές και αυτό στα παιδιά μου, ότι πρέπει να δίνετε στη φιλία. Μην περιμένετε να παίρνετε μόνο, να δίνετε. Είναι υπέροχο πράγμα. Φίλοι, το ξέρεις ότι είναι οι συγγενείς που αυτό που λένε έτσι, που μας δίνει ο Θεός να επιλέξουμε. Μας δίνει την επιλογή ποιους συγγενείς θα επιλέξουμε. Μεγάλο θέμα η φιλία, Ανδρέα μου, και χαίρομαι που έχω και πολύ καλούς φίλους. Και προσπαθώ για τους φίλους μου και προσπαθούν οι φίλοι μου. Ποιο είναι έτσι ένα χαρακτηριστικό που θα μου έλεγες ότι κάποιος έχει αυτό το χαρακτηριστικό για να είναι φίλος μου? Να μην είναι αγενής, το είπα. Ναι. Αυτό το να μην είναι αγενής και αυτό που σου είπα και πριν. Δεν αντέχω τους ανθρώπους που είναι μίζερους. Χ όπως χαρά. Τι σε κάνει χαρούμενη? Τι με κάνει χαρούμενη? Πολλά πράγματα. Δεν μπορώ να σου αριθμίσω. Δεν μπορείς να φανταστείς πόσα πράγματα μου κάνουν χαρούμενη. Πάρα πολλά πράγματα. Δεν θα σου πω τα στερεότυπα, η οικογένειά μου, ας πούμε, τα παιδιά μου και όλα τα σχετικά. Πάρα πολλά πράγματα με κάνουν. Ένα ωραίο τραπέζι με φίλους, με την οικογένειά μου ένα ωραίο τραπέζι, με την οικογένεια του Γιώργου που είναι σαν δική μου οικογένεια εδώ πέρα. Πολλά πράγματα. Μια βόλτα έξω στα μαγαζιά. Πολλά. Ψι όπως ψέμα. Σε ποιες περιπτώσεις λες ψέματα?
στις περιπτώσεις που δεν θέλω να δημιουργηθούν προβλήματα γύρω. Δηλαδή, όταν θέλω να καλύψω ένα γεγονός ή να φέρω ένα όμορφο κλίμα, όχι ψέμα, μπορεί να φέρω έτσι, να πω κάποια πράγματα διαφορετικά για να φέρω ένα όμορφο κλίμα, ναι. Ωμέγα, τελευταία λέξη του αλφαβητού, η Ιώτα Δαμιανό από το Α ως το Ωμέγα. Ποια λέξη λες να διάλεξα που να αρχίζει από Ωμέγα? Το ωραίο μου έρχεται, το ωραία. Ωρεοπάθεια. Ωρεοπάθεια. Έχεις ωρεοπάθεια? Όχι. Είσαι καλά, θα έχω ωρεοπάθεια? Όχι βέβαια. Βρήκες άνθρωπο να έχει ωρεοπάθεια. Όχι. Μου έκατσε περισσότερο αυτή. Λοιπόν, πες μου τώρα και τρεις αριθμούς από το 1 στο 35. Ως το 35. Από το 1 στο 35. Θα πω την ηλικία μου, 18. 18. 18. Αν θα μπορούσες να αλλάξεις κάτι στον εαυτό σου, τι θα άλλαζες? Εννοείς εξωτερικά? Η ερώτηση δεν διευκρινίζει αν είναι εξωτερικά ή εσωτερικά. Εντάξει, θα είχα 10 πόντους παραπάνω, ρε παιδί μου. Θα 10 ναι, πόντους παραπάνω, αυτό. Έτσι λίγο. Ναι. Δεύτερο αριθμό. Ναι. Μετά το 18. Δεύτερο αριθμό. Ναι. Δηλαδή. Από 1 στο 35. Α, να πω. Ναι, νομίζω ναι. Ήταν ερώτηση. Όχι, δεύτερο αριθμό. Ναι. Λοιπόν, θα πω 8. Το 8. Ποια θεωρείς ως την πιο υπερεκτιμημένη αρετή? Υπερεκτιμημένη αρετή, ποια θεωρώ ότι είναι? Νομίζω. Αρκετές θεωρώ, αλλά θα σου πω περισσότερο ότι είναι η ομορφιά, θα πω. Είναι υπερεκτιμημένη, γιατί ξέρεις. Είναι επιφανειακή. Πολύ. Πάμε και στο τελευταίο αριθμό. Από το 1 στο 35, ακόμα έναν αριθμό. Ναι. Πες μου. Α, πάλι να σου πω. Ναι, νόμιζα είναι ερώτηση πάλι. Όχι, παιδί μου, πες μου έναν αριθμό. 12. 12, 12. Νόμιζα μου κάνεις ερώτηση. Ναι. 12. Ποια αξία εκτιμάς περισσότερο? Άντε, τώρα. Αυτή έτυχε. Θες να αλλάξεις αριθμό? Ναι, θα αλλάξω. Πες μου. 12. Αφού το 12 ξεκίνησα να διαβάζω. Το ανάποδο νόμιζα ήτανε. 21 θέλεις. Ναι. Λοιπόν, πού θα ήθελες να ζεις? Πού θα ήθελα να ζω? Ναι. Εντάξει, αν δεν ζούσα εδώ πέρα που μου αρέσει που ζω εδώ πέρα, θα ήθελα να ζω στην Ελλάδα. Μάλιστα. Συγκεκριμένα, νομίζω στη Χαλκιδική. Γιώτα μου, προλάβαμε, κάναμε. Από το Α ως το Μέγα. Χαμός. Κάναμε τρεις ερωτήσεις από το ερωτηματολόγιο του Προύστ μέσα στο χρόνο μας. Ποιανού ήταν? Του Προύστ ήταν αυτό το ερωτηματολόγιο. Α, ωραία. Οι τελευταίες τρεις ερωτήσεις. Τέλεια. Αυτούνου, του κυρίου. Λοιπόν, και τώρα είναι η ώρα για να παίξουμε. Αυτό περίμενα. Αυτό το παιχνίδι το περίμενα πώς και πώς. Ποιο παιχνίδι θα παίξουμε, νομίζεις? Το ναι, όχι. Όχι. Το πες. Ποιο? Έχασα. Αν το βρήκες, πες το. Αν το βρήκα, πες το. Αν το βρήκες, πες το. Έτσι λέγεται το παιχνίδι. Καινούργιο. Για να δω. Λοιπόν, πάμε να φέρουμε τον Κωνσταντίνο Ιάσονο μέσα για να παίξουμε με τη Γιώτα Δαμιανού. Αν το βρήκες, πες το. Μη σηκωθείς, γιατί πρέπει να μετακινήσουμε τα πράγματα εδώ και μπορεί να σαντανωθείς, να σκουντουφλείς πουθενά και να έχουμε ατυχήματα. Πάμε να δούμε το σήμα.